Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι του Αντιφώνου, Χριστός Ανέστη. Είμαστε στην Αθήνα σε μια γιορτή διανομής παραδοσιακών σπόρων του δικτύου ΣΥΤΟ. Και έχουμε μαζί μας την Γερόντισσα Θεοδέκτη, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς Λαρίσης. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Αληθώς Ανέστη. Η πρώτη μου ερώτηση θα ήταν γιατί το μοναστήρι επί τόσες δεκαετίες ασχολείται με τους παραδοσιακούς σπόρους και γιατί δεν αρκείστε στα μοναστικά σας καθήκοντα. Νομίζω ότι ένα από τα πιο σοβαρά μοναστικά καθήκοντα είναι κανείς να ασχολείται με τον κτίστη, την κτίση, την φύση και εκεί που έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, μην ξεχνάτε, δεν ήταν οι προσευχές, οι ακολουθίες, αλλά ήταν ένας παράδεισος. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ταιριαστό σε μια μοναστική κοινότητα να ασχολείται με τη φύση και την κτήση, ώστε να μπορεί ίσως να προγεύεται με αυτόν τον τρόπο τον παράδεισο. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα από την ενασχόλησή σας που αυτό που ορθώς κατ' εμέ υποστηρίζετε βρίσκει πρακτικές εκφράσεις και... Καταρχήν έχουμε έρθει εδώ επειδή υπάρχει μία συνάντηση που έχει σχέση με τους σπόρους. Και οι σπόροι είναι εκείνο που βασικά προωθεί τη ζωή. Τη ζωή δηλαδή των φυτών. Ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια με τους σπόρους και γι' αυτό είμαστε εδώ. Με την ευκαιρία ίσως χρειαστεί να διευκρινίσουμε τι είναι ακριβώς οι παραδοσιακοί σπόροι και σε τι διαφοροποιούνται από... Οι παραδοσιακοί σπόροι είναι εκείνοι που πήραμε από τους παππούδες, τις γιαγιάδες μας χρόνια ολόκληρα που ασχολήθηκαν πριν από μας και προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Είναι οι σπόροι εκείνοι που δεν μεταλλάχτηκαν, δεν ποτίστηκαν με διάφορα δηλητήρια ή οτιδήποτε ξένο. Είναι εκείνοι που τους ονομάζουμε παραδοσιακούς γιατί αγαπήθηκαν και επειδή αγαπήθηκαν καλλιεργήθηκαν με τρόπο που ταιριάζει στον παράδεισο, ταιριάζει και σε εκείνο που θα ήθελε ο Θεός να το διαχειριστεί ο άνθρωπος γενικά, όπως θα του άρεσε. Επομένως, ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια με αυτή την... με το θέμα των σπόρων. Υπήρξε βέβαια και στη ζωή μας μια πολύ όμορφη συνάντηση. Είχαμε πολλά χρόνια πριν, είχαμε επισκεφθεί μαζί με ένα ζευγάρι τον Άγιο Πορφύριο, όπου αυτό το ζευγάρι μεταξύ των άλλων είχε ρωτήσει τον Άγιο Πορφύριο. Είχε πει, έχουμε 3 στρέμματα και 4 παιδιά, πώς θα τα μοιράσουμε. Και εκείνος τους είπε, είμαστε φίλοι με το ζευγάρι, τους είπε θα μοιράσετε τα 2 στα 4 και το 1 θα το δώσετε στο μοναστήρι να ασχοληθεί με τους σπόρους. Γιατί το μοναστήρι είναι σε χώρο που είναι άγονος. Και αυτό μας έκανε να ψάξουμε τι εννοεί και τον ρωτήσαμε τι εννοείται. Είπε πιστεύω ότι κάποτε τα μοναστήρια θα πρέπει να δώσουν και σπόρους στον κόσμο, επειδή θα υπάρχει τέτοια αδιαφορία και τέτοια απληστία που θα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε σπόρους οι οποίοι είναι ακατάλληλοι για παραγωγή. Αυτό λοιπόν μας έκανε και ψάξαμε κάπως και από τότε πραγματικά ασχοληθήκαμε συστηματικά και με την γεωργία και με την κτηνοτροφία, με έναν τρόπο φιλικό και στο περιβάλλον, αλλά κυρίως στον κτίστη, στο Θεό.
Θα λέγαμε ότι η σπόρη αυτή, αυτό που διατυπώνεται, έρχεται ενάντια στην κοινή τρέχουσα λογική που λέει ότι κάποιος δεν μπορεί να επιβιώσει με παραδοσιακή γεωργία, με ήπιες καλλιεργητικές μεθόδους, με παραδοσιακούς σπόρους. Και συνιστάται κατ' εμένα ζωντανό παράδειγμα. Ναι. Αληθεύει αυτό? Αυτό αληθεύει και δεν είναι θέμα ότι εμείς θέλουμε να είμαστε παράδειγμα, απλώς θέλουμε να είμαστε κουράγιο για όλους εκείνους που τους πέρασε κάπως από το μυαλό τους ότι θα μπορούσαν να ζήσουν και να ευτυχήσουν και να ικανοποιηθούν από τη ζωή τους, από το πέρασμα αυτό πάνω στη γη, ενασχολούμενοι με την βιοκαλλιέργεια, με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία. Γι' αυτό ότι οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη προσπαθούμε να την δώσουμε. Άρα δεν μιλάμε για έναν αγροτικό αταβισμό, θα έλεγα, αλλά κάτι το οποίο είναι... Ναι. Συνολικό, δηλαδή συνολικό. Και με πνευματικό περιεχόμενο. Βεβαίως είναι πνευματικό. Πρώτα απ' όλα να μην ξεχνάμε ότι όλες οι παραβολές έχουν σχέση με τη φύση. Mm-hmm. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι ένας βιοκαλλιεργητής, αυτό με το οποίο κυρίως ασχολείται, είναι με τα ζυζάνια. Mm-hmm. Και βεβαίως αν κανείς θέλει να έχει μια ενασχόληση με την πνευματική του πρόοδο, θα πρέπει να συναντευρεί τα ζυζάνια που τον... που τον δυσκολεύουν ή που τον φέρνουν πολύ μακριά από τη μετάνοια και επομένως είναι κάτι παράλληλο. Και κάτι για κάποιο τρόπο τον κινητοποιούν κιόλας για να συνεχίσει, για να συνεχίσει να μάχεται. Κάτι έτσι. Παράλληλο. Αλλά μια ευθεία αναλογία. Οπότε δεν πιστεύουμε ότι ό,τι κάνουμε είναι, ας πούμε, είναι εις βάρος της πνευματικής μας ζωής. Το αντίθετο και για πολλά άλλα ή ένα πνευματικό πάρεργο, ας πούμε, της πνευματικής ζωής. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σημειώσω ότι είμαστε από ένα μοναστήρι που έχει μοναχές από 14 χώρες. Και αυτό που συναντήσαμε πολύ γρήγορα είναι ότι δεν έχουμε με όλους κοινή γλώσσα. Mm-hmm. Και η γη ήταν μια κοινή γλώσσα για μας. Mm-hmm. Ο τρόπος δηλαδή που καθένας από το μέρος του βγάζει κάτι από τη γη είναι κοινός, αν το πάρει κανείς στην πρώτη του και στην απλή του μορφή. Οπότε ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας. Mm-hmm. Η γη και τα ζώα και τα προϊόντα τους και η καλλιέργειά τους κλπ. Mm-hmm. Μέχρι να αποκτήσουμε ένα κοινό λεξιλόγιο. Mm-hmm. Γι' αυτό και είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικό ότι κάποια, ας πούμε, εργαλεία που χρησιμοποιούμε στους κήπους, σε όλους μας έρχονται πρώτα οι γερμανικές τους λέξεις. Τα γερμανικά τους ονόματα. Γιατί είχαμε μία μοναχή, μία κοπέλα που έγινε μοναχή, η οποία ήταν από αγροτική οικογένεια και αυτή είχε πολύ εύκολο να πει αυτό είναι έτσι ή αλλιώς και το μάθαμε όλοι στα γερμανικά. Mm. Ή κάποιες συνταγές ή κάποια είδη τυριών που ήρθαν από την Αρμενία, ας πούμε. Μάθαμε πρώτα εκείνη τη λέξη, όλοι. Και έτσι βλέπει κανείς ότι είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Μια ζωντανή και εξελισσόμενη γλώσσα, θα έλεγα, έτσι. Δίνει εντωμεταξύ τόση ευλογία και τόση χαρά. Μην ξεχνάτε ότι συμβουλεύουν οι πατέρες τους μοναχούς να κουράζονται. Mm-hmm. Εμείς δεν χρειάζεται να το οργανώσουμε για να κουραστούμε, αρκεί να ακολουθήσουμε τις ανάγκες της φύσης και της εποχής. Mm-hmm. Και επίσης να συμφωνήσουμε ότι ποθούμε το καλύτερο σε αυτή την συμβίωση με την φύση και την κτήση που στην ουσία είμαστε πάντα κουρασμένοι. Μάλιστα. Οπότε ακολουθείτε τις πατερικές συμβουλές κατά γράμμα. Επίσης το μοναστήρι πιστεύω με αυτόν τον τρόπο είναι και δίνει πολύ κουράγιο σε νέους ανθρώπους οι οποίοι το πρώτο που σκέφτονται είναι το πιο εύκολο, είναι να εγκαταλείψουν. Δεν γίνεται. Να εγκαταλείψουν. Δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι κάποιες ξεχασμένες αρετές προσπαθούμε να ξυπνήσουμε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, την ολιγάρκεια και τη μετριοπάθεια. Που είναι ξεχασμένες αρετές, πραγματικά. Και όταν το δουν έτσι, και δουν ότι ναι, και σε ένα μικρό χώρο μπορείς να είσαι τόσο επιλεκτικός και τόσο δημιουργικός μέσα σε ένα μικρό χώρο που να σε θρέψει κανονικά, χωρίς να περιμένεις ποσότητα, αλλά ποιότητα.
και δίνουμε κουράγιο έτσι. Είναι ένα αντίδοτο στην απελπισία, θα έλεγα. Ναι, που είναι έτσι, η ασθένεια της εποχής. Και μια εργασιοθεραπεία στην εποχή. Θα μπω στον πειρασμό να ρωτήσω σε ποιο βαθμό το μοναστήρι είναι διατροφικά, έχει διατροφική επάρκεια από τις δικές τους παραγωγές. Έχει καταρχήν διατροφική ανεξαρτησία και επάρκεια. Βεβαίως δεν έχει διατροφική αυταρέσκεια. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει σήμερα επιθυμώ να φάω κάτι το οποίο δεν παράγεται σήμερα. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ένα σούπερ μάρκετ που παίρνει από όλο τον κόσμο και έχει πάντα ό,τι επιθυμεί ο πελάτης. Γι' αυτό και πολλές φορές στο μοναστήρι μπορεί να τρώμε ένα μήνα κολοκύθια και ένα μήνα φασόλια και ένα μήνα, όχι ένα, τρεις ντομάτες. Οπότε είμαστε αυτάρκεις, αλλά χωρίς να ικανοποιούμε ίσως τις αρέσκειες μας κάθε εποχή. Αυτό όμως είναι ένας ρυθμός που σε φέρνει τελικά να βλέπεις τη σχέση της παραγωγής με την κατανάλωση σαν μια διατροφική συνταγή που είναι και πολύ υγιεινή και πολύ ταιριαστή. Και από τις πιο μοντέρνες αντιλήψεις στον διατροφικό τομέα, αρχαία, και από τις πιο μοντέρνες επανακαλύπτοντας αρχαία. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποιο παράδειγμα από όλη αυτή τη δραστηριότητά σας ή και γενικότερα τη μοναστική ζωή, το οποίο έτσι είναι χαρακτηριστικό αυτών των δρόμων που βρίσκεται, κάποιο περιστατικό με ανθρώπους, κάτι που να συνήρμοσε αυτό το πνευματικό κομμάτι με το παραγωγικό, με ένα μοναδικό τρόπο μετά που το περιγράφετε. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχουμε κι εμείς κάπως διαμορφώσει τον τρόπο που καλλιεργούμε και που βεβαίως ανάμεσα εκτελούμε και τα μοναχικά μας καθήκοντα σε πολύ έτσι ταιριαστή ισορροπία. Ποτέ δεν έχουμε, ας πούμε, ατονίσει την προσευχή, τις ακολουθίες της, τα μυστήρια κλπ. Απλά είναι πάρα πολύ ωραίο για το ότι υπολογίζουμε μέσα στη ζωή μας και τον ήλιο. Την ανατολή του ήλιου, τη δύση του ήλιου. Και επομένως, μπορεί το πρόγραμμά μας να μην είναι ίδιο το καλοκαίρι και το χειμώνα, την άνοιξη, το φθινόπωρο, αλλά οι ώρες που διαθέτουμε για την προσευχή, για την εργασία, για τη μελέτη και για την φιλοξενία που είναι και εκείνη που μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε ή να μιλήσουμε ή να ακούσουμε. Και μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος σήμερα πολύ θέλει να τον ακούσεις περισσότερο παρά να του μιλήσεις. Όλα αυτά είναι σε μια ισορροπία. Αυτό όμως σιγά σιγά γίνεται ένα με τον καθένα μας και συνήθως το συστήνουμε. Αυτό που έχει ένα πρόγραμμα που μπορεί να είναι ίδιο και ξανά να επαναλαμβάνεται, αλλά τελικώς είναι κάτι που σου δημιουργεί μια ιδιαίτερη αρμονία μέσα σου και σε συνδέει με τη φύση, με όλα. Ξέρω και από αυτά που λέτε και από αυτά που γνωρίζω για το μοναστήριο ότι η επικοινωνία με τους ανθρώπους μέσω της διανομής πόρων, η γνώσης καλλιεργητικής, είναι ενταγμένο πια στην μοναστική σας ζωή και ως ένα διακόνημα. Και ως μια ιεραποστολή. Ιεραποστολή. Κάποια παραδείγματα έτσι από αυτήν την τη συνομιλία που έχετε με τους ανθρώπους, με αυτές τις αφορμές. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι είμαστε λόγω των σπόρων και λόγω των γνώσεών μας πάνω στην καλλιέργεια, ότι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε άνθρωπο, αυτό έχει μια δυναμικότητα και μια έτσι έκπληξη σε πάρα πολλά θέματα με τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, δεν έχουμε αποκλείσει από το να ζήσουν κοντά μας. Δηλαδή δεν ζητάμε ποτέ, έρχονται πολλοί άνθρωποι να βοηθήσουν και να μάθουν. Με προγραμμάτα κινητικότητας, έτσι, για καλλιεργητικές εκμάθησης. Ακριβώς, και καλλιεργητικά και τα λοιπά. Μέσα από όλα αυτά, αυτό που τους κάνει καταρχήν εντύπωση είναι η αγάπη. Και όχι ορθόδοξη, έτσι απαραίτητος. Όχι, ούτε δεν είναι ορθόδοξη, ναι. Και πολλές φορές δεν είναι ούτε χριστιανοί. Ούτε χριστιανοί, ναι, ναι, ναι. Ούτε χριστιανοί. Και έχουμε απίθανα παραδείγματα το πώς δουλεύει όλο αυτό ιεραποστολικά. Ένα παράδειγμα, πολλά παραδείγματα υπάρχουν. Χωρίς να σκοπεί άμεσα εκεί. Χωρίς να σκοπεί άμεσα εκεί, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πολλές φορές. Τώρα υπάρχει ένα πολύ
Κοντινό πάρτι. Πρόσφατο. Πρόσφατο. Ήρθε κάποιος άνθρωπος να συζητήσουμε για σπόρους και για διεθνή έτσι, προβολή του τι κάνουμε και να ζητήσει φιλοξενία στο μοναστήρι για μια μεγάλη εκδήλωση σπόρων. Παρόλο που δεν ρωτήσαμε ποια είναι η θρησκεία του, μιλήσαμε ανοιχτά για τη δική μας θέση στον ήλιο, ας πούμε. Ναι, ναι. Αυτός ο άνθρωπος όμως, χωρίς να έχει υποχρέωση, παρακολούθησε μία θεία λειτουργία. Ναι. Όταν έφυγε από αυτή τη θεία λειτουργία, για πάρα πολλές ώρες δεν ήθελε να μιλήσει, δεν ήθελε να τηλεφωνήσει, να κάνει κάτι, παρά μόνο αισθανότανε ότι του χρειάζεται χρόνος να αφομοιώσει αυτό που έζησε. Mm-hmm. Και στο τέλος μας ευχαρίστησε πάρα πολύ και μας είπε ότι πρώτη φορά στη ζωή του, ενώ έχει ψάξει παντού και έχει βρει άλλες θρησκείες που ίσως του μίλησαν περισσότερο, πρώτη φορά στη ζωή του θέλει να σκύψει, επειδή είναι Ευρωπαίος βασικά, mm-hmm. να σκύψει σε αυτή την, ας πούμε, το είπε έτσι, στο είδος του χριστιανισμού που πρεσβεύουμε εμείς. Για να το ψάξει. Για να το ψάξει. Ναι. Αυτό συνέβη προχθές. Ναι, ναι, είναι ναι. Δηλαδή, τέτοιες εκπλήξεις έχουμε πολύ συχνά. Και νομίζουμε ότι είναι μια πολύ ωραία, έτσι. Είχαμε μια φορά, θυμάμαι, μια συνάντηση για τους σπόρους και έφτασε κάποιος, ο οποίος μας είπε ότι, με την οικογένειά του, μας είπε πως είναι ο Χριστός. Ναι, ο ίδιος ένα αυτό που ρούχο, είχε τη γυναίκα του, είχε τα παιδιά του. Mm. Εμείς αμέσως καταλάβαμε ότι τα παιδιά του είχαν δύο θέματα. Το πρώτο ότι είχαν ψήρες και το δεύτερο ότι πίναγαν. Και δεν ασχοληθήκαμε με τον ήλιο, του είπαμε μπορείς να βάλεις τη σκηνή σου, να κάτσεις κλπ. Αλλά πήραμε τα παιδιά και τα πλήναμε, τα ξεψηριάσαμε, τα ταΐσαμε, τα τους δώσαμε παπούτσια και λοιπά, ήταν ξυπόλυτα και αυτά. Αυτό βεβαίως το είδαν κάποιοι και είπανε τι είναι αυτές εδώ πέρα, τι κάνουνε. Αλλά από εκεί και πέρα αυτή η οικογένεια άλλαξε. Mm-hmm. Αυτή η οικογένεια έψαξε. Εμείς δεν θέλουμε να... Δηλαδή δεν μπορούμε να κατεβάσουμε τον ουρανό στη γη, αλλά θέλουμε να προβληματίσουμε τον καθένα, τον άλλο λίγο, τον άλλο πολύ. Και νομίζω ότι, καταρχήν να σας πω ότι είμαστε τόσο, όχι γιατί είμαστε εμείς, αλλά για αυτή την στάση που έχουμε, είμαστε τόσο αγαπητοί σε τέτοιους χώρους. Πήγαμε πριν από δύο σε μη συνήθιζε για τα εκκλησιαστικά περιβάλλοντα χώρους, αυτό εδώ. Άσχετο από αυτό. Πήγαμε σε μια οικογιορτή στη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν σε ένα πάρκο που το έχουν φυτέψει δέντρα και δεν χωράει το αυτοκίνητό μας, δεν χωράει. Μαζί με το ψυγείο που κουβαλάμε συνήθως από πίσω. Ήτανε από αυτούς που δεν θα πλησίαζε κανένας καλός χριστιανός, είχανε καταλάβει ότι υπάρχει πρέπει πρόβλημα να μας βοηθήσουν και είχανε βγει έξω από το πάρκο και χωρίς να λέω υπερβολή, σηκώσανε το αυτοκίνητο και το ψυγείο στα χέρια. Για να περάσει. Και το περάσανε μέσα από τα δέντρα. Και να φωνάζουνε, «Μοναχέ, αδερφές, καλά που ήρθατε». Να σας πω και κάτι ακόμα. Έχουμε στη γειτονιά μας στο βουνό, έχουμε έναν φίλο, έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν θεωρεί τον εαυτό του χριστιανό κλπ. Για παράδειγμα, έχει 4 παιδιά και το τελευταίο, ας πούμε, δεν το έχει βαφτίσει, γιατί τα πρώτα δεν μπορούσε να αντισταθεί στην πεθερά. Μάλιστα. Αλλά στο τελευταίο που δεν υπήρχε η πεθερά, δεν το συζητάμε, που το παιδάκι αυτενέργησε. Είναι 14 χρονών και περιμένει να γίνει 16 για να βαφτιστεί. Μάλιστα. Από δική του πρωτοβουλία. Απόφαση. Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ατύχημα. Το οποίο μεγάλο ατύχημα είχε πίσω του μια πολύ αρνητική ενέργεια. Mm-hmm. Όχι ενέργεια. Προϊστορία, ας πούμε. Ενέργεια. Mm. Από πράξη. Τον εαυτό. Πράξη. Ναι. Εμείς βρεθήκαμε, το χωριό τον έχει απορρίψει. Mm. Εμείς βρεθήκαμε τρίτη μέρα στην εντατική απ' έξω και όταν κατάφερε να βγει από την εντατική, τον επισκεπτόμαστε κάθε εβδομάδα. Που θεωρείται σήμερα
άγριος, αγρίκος, έτσι βίος και λοιπά άνθρωπος, αλλά είναι πάρα πολύ γνήσιος για μένα. Και πάμε λοιπόν με μια άλλη μοναχή και μπαίνουμε μέσα χωρίς να μας καταλάβουν σε απομόνωση, γιατί θέλαμε να του πάμε γάλα. Mm. Γιατί τρεφόταν για μήνες με σωληνάκι, γάλα, γιαούρτι, για να του δώσουμε λίγο πιο καλή τροφή. Και μόλις φτάνουμε, μιλήσαμε μαζί του και σε λίγο έρχεται μια νοσηλεύτρια και λέει, εσείς τι είσαστε? Λέω εγώ, είμαστε αδελφές. Δεν είπα κάτι άλλο και λέει αυτός, αδελφές μου, αδελφές μου, αδελφές μου. Θέλω να πω, αυτό ήταν για μένα μια τέτοια μαρτυρία. Ναι. Μια τέτοια μαρτυρία από τον άνθρωπο. Μην τις διώξεις, είναι αδελφές μου. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν θέλεις να σπείρεις κάτι στην ψυχή του άλλου και δεν είσαι αδελφός, τότε γιατί, πώς θα το ξεκινήσεις, τι θα κάνεις άλλο? Και δόξα τω Θεώ, αυτό, το γεγονός ότι κάτι κοινό είναι και αυτό, ο σπόρος, ας πούμε, η φύση, ή τα ζώα, ή οι καλλιέργειες, ή όλα αυτά, φέρνουν κοντά μας, έτσι, και μας φέρνουν και κοντά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μιλάτε για την πιο βασική ανθρώπινη γλώσσα, εξολεκτική συχνά, που ασχολείται με τα βασικά της ζωής, της επιβίωσης, της ανάπτυξης, των σχέσεων. Mm-hmm. Μας θυμίσατε τη Ρώτησα Γαβριλία σε πολύ μεγάλο βαθμό, άρα... Ναι, τη Ρώτησα Γαβριλία είχαμε και αυτή την ευλογία να τη γνωρίσουμε στα πατήσια που τη βλέπαμε από το παράθυρο όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Την Αγία Γαβριλία. Την Αγία Γαβριλία. Και στο τέλος, όταν ήταν στην Αίγινα, όταν ήταν στο Σινά, την έχουμε λίγο... πάρει και λίγο από πίσω. Yeah. Και πραγματικά είναι ένας οδοδείκτης αγάπης για πολλούς. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση πόσοι και ποιοι διαβάζουν σαν το βιβλίο, το βιβλίο της, τη ζωή της. Mm. Και πόσοι, ας πούμε, βλέπουν το πόσο μεσητεύει για αυτούς. Mm. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι με κάλεσαν πριν από 2 χρόνια σε μία συνάντηση εναλλακτικών κοινοτήτων. Τόσο εναλλακτικών που δεν είχαν πρόγραμμα, δεν είχαν το πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση κτλ. Δεν ήταν προσδιορισμένο. Ήταν έτσι, φλου. Τέλος πάντων, το ορίσαμε για κάποια στιγμή και πήγαμε. Όταν φτάσαμε εκεί, ήταν από χώρες διάφορες εναλλακτικοί άνθρωποι, οι οποίοι συζητούσαν και τι ήθελαν κάποιος που γνώριζε λίγο τα μοναστήρια και μοναστική ζωή, είχε την αίσθηση ότι τα μοναστήρια είναι εναλλακτικά και βεβαίως είχε παρακολουθήσει το δικό μας μοναστήρι και αισθανόταν ότι ενώ πολλές εναλλακτικές κοινότητες διαλύονται, αυτό τουλάχιστον δεν διαλύεται, διαλύθηκε και δεν διαλύονται γενικώς στα μοναστήρια. Mm-hmm. Οπότε μου λέει, μπορείς να έρθεις να μιλήσεις, λέει, για το εναλλακτικό σας μοναστήρι, γιατί είναι, λέει, κάτι που θα τονώσει, έτσι, την... Ενέπνεε, εννοώ. Ενέπνεε, και να μας πεις και όλα τι είναι το μυστικό που το εναλλακτικό σου μοναστήρι. Ας πούμε, υπάρχει τόσα χρόνια και ο μοναχισμός κλπ. Λέω, εντάξει, θα πάω. Μου φάνηκε ότι αξίζει τον κόπο. Τέτοια, ας πούμε, νομίζω αξίζουν τον κόπο. Mm-hmm. Και φτάσαμε εκεί, φτάσαμε σε ένα, ας πούμε, κοντά σε ένα ποτάμι, σε ένα αμμώδες περιβάλλον, με καλάμια, με τέτοια, με σκήνα τα οποία είχαν μεγαλώσει και πάνω εκεί ήταν παιδάκια, ήταν κάποιοι που κοιμόντουσαν mm-hmm. πάνω στα δεντράκια εκεί. Mm-hmm. Ήταν COVID κανονικό και βαρύ. Η περίοδος του COVID. Και κυκλοφορούσε ανάμεσα σε αυτούς όλους τους ανθρώπους, κυκλοφορούσε ένα ταψί με μακαρόνια, από το οποίο παίρνανε όλοι μια χούφτα και τρώγανε. Και γύριζε γύρω-γύρω το δω και εγώ αισθάνθηκα λίγο ότι σίγουρα υπήρχε και λίγο χασισάκι, ας πούμε, ανάμεσα. Ήταν έτσι μισόκλειστα μάτια, έτσι καθόντουσαν γύρω-γύρω και περιμένανε κάτι να ακούσουνε. Όταν ξεκίνησα να τους μιλάω, τους μίλησα για το πώς ζούμε στο μοναστήρι. Δεν μίλησα για το Χριστό, μίλησα για το Θεό, τον Τριαδικό Θεό. Δεν μίλησα, ας πούμε, με μια ορολογία που δεν καταλάβαιναν, αλλά για πράγματα που και εκείνοι, ας πούμε, να δώσουμε χρόνο για το Θεό, να δώσουμε χρόνο
κάπως έτσι. Αυτοί σιγά σιγά άρχισαν να ξυπνάνε. Και όταν τελείωσα έτσι την περιγραφή αυτής της υποτίθεται για αυτούς εναλλακτικής κοινότητας, δηλαδή του μοναστηριού τόσο παλιά, σε δράση τόσο, ας πούμε, σηκώθηκαν απάνω και με αγκάλιασαν, με φίλησαν. Μου λέγανε μερικοί το ότι θα αγκαλιάσω και μια μοναχή, δεν το είχα σκεφτεί στη ζωή μου και τι ήταν αυτό που ζήσαμε σήμερα. Από αυτούς τους ανθρώπους, είναι 2 χρόνια τώρα, μπορώ να σας πω ότι κάθε μήνα, να μην πω κάθε εβδομάδα, υπάρχουν από αυτούς που έρχονται και ξανάρχονται στο μοναστήρι. Έρχονται και ξανάρχονται στο μοναστήρι και έρχονται και ξανάρχονται με βαθύτερες και βαθύτερες αναζητήσεις. Και όχι μόνο τώρα, τους λέει, εμείς φτιάξαμε στο χωριό, φτιάχνουμε μία καφετέρια, ένα καφενείο, αλλά δεν θέλουμε να βάλουμε κρέας, δεν θέλουμε να βάλουμε τυριά και τέτοια, αλλά μόνο από εσάς, γιατί είσαστε εναλλακτική κοινότητα. Και βέβαια, δόξα τω Θεώ, εγώ όταν γύρισα στο μοναστήρι, είχα, ας πούμε, την αίσθηση ότι ήταν η πιο ωραία σύναξη στην οποία είχα πάρει μέρος στη ζωή μου. Το έχω πάρει σε πάρα πολλές. Μην ξεχνάτε, έχω εργαστεί 3 χρόνια στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης. Και αυτό μόνο σημαίνει και επίπεδο και έτσι. Ήτανε θαυμάσιο. Και το πιο θαυμάσιο από όλα ήταν όταν είπα στον Μητροπολίτη μας ότι ξέρετε έτσι αυτό και αυτό και για μένα ήταν θαυμάσιο. Μου είπε, σε παρακαλώ, την επόμενη φορά πες μου και εμένα να έρθω. Και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Λέω, κοίτα. Τολμώ να πω ότι με αυτή την απάντηση της Γερόνισσα αντιστρέψατε πλήρως αρχικό μου ερώτηση. την αρχική μου ερώτηση. Η οποία πώς... ήταν... Θύμησε αν μας. Κρύβεται κάτι αντιπαροδοσιακό σε αυτό που κάνετε. Όχι. Νομίζω όχι. Ότι μεταδίδοντας ακριβώς αυτό το παραδοσιακό, βρίσκονται και οι δρόμοι οι καινούργοι προς το Θεό. Από το να με έναν τρόπο απλό και το αληθινό. Χριστό, ναι. Ψαρά, τους ψαράδες να τραβάει τα δίχτυα, να έρχονται και από το χωριό να δουν τι μάζεψε, να χαίρεται γιατί είναι πολύ, να χαίρεται γιατί είναι σπάνια ψάρια, κάπως έτσι. Γιατί συναντιόνται οι άνθρωποι όπως σήμερα μαζί, με τους σπόρους. Όλα αυτά, ναι. Για να επανέλθουμε στο θέμα που αποτέλεσε την αφορμή της σημερινής συζήτησης, δηλαδή τον σπόρο. Ο σπόρος συνδεδεμένος με τη ζωή ακολουθεί μια πορεία. Μπαίνει με σιγή, εξαφανίζεται, χάνεται. Σε μια φαινομενική ανυπαρξία, μετά βλασταίνει, δίνει καρπούς, δίνει αυθονία. Θα μπορούσατε να βρείτε κάποιους παράλληλους δρόμους σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία με το πνευματικό περιεχόμενο το οποίο εσείς διακονείτε σε συναρμογή με όλη τη ζωή. Βρίσκω κάτι πολύ παράλληλο στην προσωπική μου ζωή αρχικά και νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ στο μοναστήρι βρίσκουμε εκεί ένα παράλληλο δρόμο. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι μπροστά, δηλαδή είναι αυτό που μας δείχνει η φύση ή αυτό που βιώνουμε στην ψυχή μας όταν, ας πούμε, πώς να το πάρεις. Να το πάρεις ότι ταπεινώνεσαι και αυτή η ταπείνωση φέρνει καρπούς. Ταπεινώνεσαι από τα λάθη σου, από τα πάθη σου, από το γεγονός ότι δεν μπορείς να ελέγξεις απόλυτα, όπως ένα φυτό. Ναι, δεν ελέγξεις απόλυτα. Δεν μπορείς να ξέρεις ούτε και την ώρα που θα καρπίσει, ούτε και το πώς θα καρπίσει και αν θα καρπίσει. Έτσι λοιπόν και οι προσπάθειες για την ασκητική ζωή, για τη ζωή του καθενός που θέλει ένα σωρό θάψιμο και ένα σωρό άνθηση, βλάστηση, άνθηση και μετά βεβαίως σπόριασμα και όλο αυτό. Βλέπουμε ότι τα πιο... ας πούμε αφρόντιστα φυτά έχουν τη μεγαλύτερη τους περισσότερους καρπούς. Ας πούμε οι παπαρούνες είναι αφρόντιστες, ποτέ δεν πήρε κανένα να τις βιτέψει. Και όχι μόνο, έτσι είμαστε και εμείς, δηλαδή έτσι χωρίς αυτή την επιτίδευση παίρνουμε καθημερινά παραδείγματα από τους σπόρους με τους οποίους ασχολούμαστε και κυρίως με τη συνέχεια, με την καλλιέργεια και μετά οι συνθήκες. Βλέπουμε ότι είχαμε πέρσι, και αυτό εμείς το βλέπουμε και με ένα αντίθετο τρόπο. Ένα παράδειγμα, έχουμε στη συνοδεία μας υπάρχει μία Ιαπωνέζα μοναχή.
Οι Ιαπωνέζοι είναι μόνο πρόγραμμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μία Ιαπωνέζα έρχεται στις 23 Ιανουαρίου και μου λέει είναι ευλογημένο σήμερα να βάψω τα δέντρα, να τα βάλει ασβέστη για να μην ανέβαινε. Λέω, με συγχωρείς, έχει χιόνι έξω. Και μου απαντάει, μα είναι 23 Ιανουαρίου. Η μέρα πάντα που το κάνουμε. Το κάνουμε. Θέλω να πω λοιπόν, αυτό σπάει. Αυτό που εμείς λέμε, α, θα πρέπει να κάνω αυτό, σπάει αυτό το πράγμα και βλέπουμε πόσο μέσα από το πώς αναπτύσσονται τα φυτά, ότι όπως και ο άνθρωπος, όπως και τα φυτά, και ο άνθρωπος θέλει την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο λείπασμα, τον κατάλληλο λόγο, το κατάλληλο για να ανοίξει η ψυχή του και να μπει μέσα όλη η χαρά του Θεού και όλες και οι γνώσεις και όλα να γίνουν κάτι σαν λείπασμα, να τους δώσει και βλαστό και καρπό και συνέχεια. Εγώ θα έλεγα και μια πρωτογενή έκπληξη. Αν μπορώ να πω κάτι από τη δική μου μικρή εμπειρία, κάθε χρόνο που καλλιεργούμε και βάζουμε τα σπορία και το σπόρο στο χώμα, εκπλήσωμαι το ίδιο πολύ με την πρώτη φορά που το έκανα όταν βλασαίνει αυτός ο σπόρος. Είναι θαυμάσιο. Το τι βλέπουμε κι εμείς και πόσο μαθαίνουμε από τη φύση, αλλά και από τη συνεργασία. Πρώτα απ' όλα και η καλλιέργεια, η οποία θέλει κόπο, αλλά θέλει και γνώση, θέλει και τρόπο, θέλει και... Και διάρκεια. Διάρκεια, θέλει και πείραμα, θέλει και... Παιχνίδι. Κάποτε πετυχαίνει, κάποτε δεν πετυχαίνει. Οπότε αυτά μαθαίνουμε πραγματικά την πνευματική ζωή. Με έναν εύκολο και απλό τρόπο. Όπως μάθαιναν και οι παλιοί. Και καταληπτό σε όλους. Μου είχε κάνει εντύπωση, έρχεται στο μοναστήρι μία γυναίκα που πρέπει να είναι κοντά στα 90. Και κάθε φορά διαλέγει, πάντα είναι όρθια και πάντα στέκεται σε μία, έχουμε μία πόρτα που έχει από κάτω κενό και μπαίνει αέρας. Το χειμώνα είναι πάρα πολύ κρύο και επειδή είναι δίπλα έρχεται και χειμώνα. Της είπα μια φορά, γιατί κάθεστε στην πόρτα εκεί και όρθια τόσο καιρό και μου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ δεν ξέρω γράμματα και δεν καταλαβαίνω τίποτα στην εκκλησία. Αν λοιπόν δεν κάνω ένα κόπο, τι θα δώσω στο Θεό, εσείς τουλάχιστον καταλαβαίνετε. Και λέτε, τώρα λέω ο Θεός σας λέει, ακούτε κάτι και λέτε αυτό θα το κάνω. Εγώ τι ακούω, ακούω μπουρ μπουρ και αυτό που έχω να δώσω στο Θεό είναι να κάνω ένα κόπο και να κρυώσω λιγάκι. Φοβερό. Αυτό λέω, το έμαθα και εγώ από τη γιαγιά. Φοβερό. Έτσι λοιπόν, είναι ένα σχολείο. Βήμα, ένα σχολείο για όλους. Γερόντισα, εσείς ζείτε χωρίς διακοπές, με την τρέχουσα έννοια του όρου, και χωρίς διακοπή σε ένα χώρο τον οποίο θα χαρακτήρισα ιδηλιακό περιβαλλοντικά. Mm-hmm. Βέβαια, είναι. Και είναι και ένα αντικείμενο μιας μάχης, έτσι, γιατί δεν ήταν έτσι πάντοτε, από την πρώτη μέρα που πήγατε. Και... Είναι το ίδιο με τον παράδεισο. Ήτανε παράδεισος και του είπε να τον διαχειριστεί. Ναι. Και πώς τον διαχειρίστηκε, τον έχασε. Μάλιστα. Το ίδιο και εμείς έχουμε την ίδια εντολή να διαχειριστούμε κάτι. Τι θα λέγατε σε κάποιον άνθρωπο της πόλης, είμαστε στο αστικό περιβάλλον, σε μια νησίδα βέβαια στο αστικό περιβάλλον, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ούτε τις διαδοχές των εποχών. Κάποτε εκπληκτοζώντας Θεσσαλονίκη, είπα στη μητέρα μου, άνθησαν οι αμυγδαλιές. Έχοντας βγει λίγο έξω από την πόλη και εξεπλάγει. Και μου λέει, φυσικά. Το ότι δεν τις βλέπουμε εμείς μέσα στην πόλη, δεν σημαίνει ότι δεν θα ανθίσουμε. Σε έναν άνθρωπο που δεν παρακολουθεί τον κύκλο των εποχών, τον κύκλο των φυτών, τον κύκλο της τροφής, τον κύκλο όλου αυτού του βλαστήματος, όλη αυτής της χαράς. Τι θα του λέγατε, πώς θα διδαχθεί ανάλογα. Θα το έλεγα ότι βασικά έχω πάρα πολύ ασχοληθεί με αυτό σαν σκέψη και σαν κατάσταση. Γιατί έτσι είναι, αλλά προσπαθώ να βρω πώς έγινε όλο αυτό. Και νομίζω ότι όπως έγινε και το άλλο, έγινε και αυτό. Δηλαδή όπως ένας Αδάμ και μία Εύα συμπαρέσυραν την κτήση, τη φύση έξω από τον Παράδεισο, κάποια στοιχεία παρέσυραν και όλους τους ανθρώπους να μένουν σε αστικά κέντρα. Και δεν ξέρω αν είναι τα ίδια ή διαφορετικά. Πάντως είναι κάποιος εγωισμός και κάποια, νομίζω, μία μετάθεση του τι είναι πιο σπουδαίο. Και επίσης μία επιρροή. Δηλαδή όλη αυτή η επιρροή για τον υλικό κόσμο, για τα υλικά. Δηλαδή είναι μία επιρροή στο ότι χρειάζομαι τόσα και αυτά μπορώ να το αποκτήσω μόνο έτσι. Εκεί.
Και μόνο στην πόλη. Και έτσι μαζεύτηκε κόσμος μέσα σε πόλεις. Που τις έκανε και σε αυτό το... Περιτώ να σας πω ότι εγώ έχω μεγαλώσει στη γειτονιά την πλανή. Και σήμερα δεν μπορούσα να το βρω αυτό. Ευτυχώς βρήκα τον Αριστίδη και με βοήθησε. Γιατί αυτό, όταν εγώ ήμουνα πριν 40 χρόνια, ήταν πραγματικά έξω από την πόλη. Δηλαδή εδώ δεν είχε από τα σπίτια γύρω-γύρω και ήταν έξω. Και ερχόμασταν εδώ για διάφορα. Τέλος πάντων, θέλω να πω λοιπόν ότι όλη αυτή η επανάσταση που φέρει τον άνθρωπο μπροστά στο να αλλάζουν οι πραγματικές του ανάγκες, το φέρνουν και σε μία ανάγκη να παράγει χρήματα, ας πούμε, για να τα χρησιμοποιεί. Και έτσι ξέχασε, δηλαδή άφησε πίσω του όλη αυτή την ομορφιά. Και αυτό καλλιεργήθηκε και από τους γονείς. Εμείς έχουμε μία μοναχή στο μοναστήρι, η οποία γεννήθηκε και έζησε όχι απλά σε ένα χωριό, σε σαρακατσάνικο χωριό, δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάντα στη φύση κλπ. Όταν πρώτο ήρθε στο μοναστήρι, μου είπε, αν πάρει η μάνα μου, μην της πεις ότι έχουμε ζώα. Αν πάρει η μάνα μου, αν πει η θεία μου, ξέρω εγώ, οι συγγενείς, μην της πεις ότι έχουμε κήπους. Και εγώ ποτέ στα ζώα. Ποτέ στους κήπους. Εντάξει. Να είναι ευλογημένο. Κάποια στιγμή γεννήσαν τα πρόβατα. Και κάποιος έπρεπε να πάρει το τηλέφωνο. Της έδωσε το τηλέφωνο, το πάει στο στάβλο που ζητούσαν μια μοναχή. Και πάει στο στάβλο και κοιτάει, η αδερφή έβαζε το κάθε πρόβατο στη μάνα του. Γιατί είχαν χαθεί. Και αυτή κοιτάει τα πρόβατα, κοιτάει τα αρνιά, κοιτάει τις προβατίνες, τσου παίρνει ένα πρόβατο, βάζει εκεί. Βγήκε όλο αυτό το πράγμα που είχε μέσα της, βγήκε άμεσα. Και επομένως, σήμερα σκέφτομαι πόσο ευνουχισμένοι είναι κάποιοι άνθρωποι σήμερα. Γιατί αυτό είναι ένα είδος ευνουχισμού, να έχεις πάρει κομμάτι από το DNA του ανθρώπου και να το έχεις σκοτώσει, να το έχεις σκοτεινιάσει. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι έκτισε σιγά σιγά αυτή την, ας πούμε, ιδανική ζωή στην πόλη που έχει σχέση με τα υλικά και έχει σχέση με την έλλειψη ποιότητας στην καθημερινότητα. Τώρα, εμείς βέβαια με τους ανθρώπους που ασχολούμαστε, με τους σπόρους και με όλα αυτά, έχουμε, με το σιτό που έχουμε και πολλές ανοιχτούς λογαριασμούς με όλη την κοινωνία και τον άνθρωπο, κάτι το οποίο και μελετάμε και θα μελετάμε, αλλά και θα προτείνουμε και θα είναι και γλάστρες στο μπαλκόνι και κήποι στις ταράτσες και προσπάθεια για όπου βρισκόμαστε κάποιο, ας πούμε, στις εκκλησίες. Γιατί οι εκκλησίες να μην έχουν κήπους και να ασχολούνται οι πιστοί. Γιατί, ξέρω εγώ, να μην βρει κανείς τη σχέση του με το χωριό που κάπου πίσω-πίσω οι περισσότεροι από ένα χωριό είμαστε. Έτσι. Κάτι τέτοιο προσπαθούμε. Βεβαίως, πραγματικά λέμε πολλές φορές μεταξύ μας στο μοναστήριο ότι είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο τόπο. Βεβαίως θέλει εργασία. Είναι και πεδίο μάχης. Λέει, εργάζεστε, το είπε και στον Παράδεισο. Και αυτή την εργασία τη φοβόμαστε. Δυστυχώς θεωρείται όχι επάγγελμα βαραίων ενσύμων, αλλά συχαμένο. Πιστεύετε ότι τώρα, εγώ έχω υπόψη μου 5 νέα παιδιά, νέους άντρες, οι οποίοι δεν είναι από την Αθήνα, ήρθαν στην επαρχία και όλες οι κοπέλες που προσπάθησαν να συνδεθούν τους λένε ή θα σταματήσουν, αυτοί ασχολούνται με τα ζώα γιατί ήρθαν από Αθήνα με αυτό το σκοπό και τους λένε όχι, εμείς δεν θέλουμε. Να πας τα ρούχα σου εκεί, να τα πλένεις σε άλλο πλυντήριο, να μην μπαίνεις μέσα έτσι. Να, αυτό όλο είμαστε δυστυχώς πίσω, ενώ σε άλλες χώρες είναι μπροστά. Ναι. Σε αυτά τα θέματα. Οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί είναι προνομιούχοι πολίτες. Άρχοντες, έλεγα. Άρχοντες. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές αιτίες που οδήγησαν και αυτό είναι εντάξει. Μπορεί κανείς να το ψάξει και να δημιουργήσει ένα μικρό κόσμο ή ένα πρόγραμμα στη ζωή του που απολαμβάνει και τη φύση, αφού έτσι έτυχε να
Και θα έλεγα και για να μην ακούγεται ρομαντικό, και μια μικρή ζήμη, η οποία δυνάμει μπορεί να διαφοροποιήσει πράγματα αν πολλοί άνθρωποι μαζευτούμε μεταξύ μας και κινηθούμε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ κομίζω και τη δικιά μου μικρή εμπειρία σε αυτό και νομίζω δική είναι πολύ μεγάλη. Ο Αριστίδης έχει και, πώς να πούμε, ωραίο μπαλκόνι, φυτά. Συνήθως. Ναι, ναι, γεμάτα. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση ο Αριστίδης, να πω την αλήθεια, όταν μου είπε μια φορά ότι στη δουλειά, στο γραφείο αυτό, στην πλατεία, στην Ομόνια, μέσα εκεί, πάνω στο ψυγείο που είναι για όλους τους συναδέλφους, έχει βάλει σπορείο. Μου έκανε καλή εντύπωση και το λέω. Το έχουμε, ναι, και από το παράθυρο του φωταγωγού. Και άνοιξε και το παράθυρο για να παίρνουν τα φυτά. Ναι, ναι, ναι. Και χαρήκαν όλοι. Ναι, ναι, είναι σαφές. Όλοι το χαίρονται. Είναι η επιστροφή στα βασικά, νομίζω. Στα έτσι. Βασικά και στην αφητή. Είναι το παράδειγμα κατά του αντιπαραδείγματος που είναι η τρέχουσα κατάσταση. Και στα στοιχεία της φύσεως που είναι καταπληκτικά. Ναι. Ας πούμε την αδυναμία του άνθρωπου, πολλές φορές λέμε μεταξύ μας. Ωραία, βρέχει κατάρακτο δώσο. Βγες έξω και σταμάτα τι. Ποιος θα τη σταματήσει τη βροχή. Μετά τι ψάχνεις, ποια είναι η δύναμη του Θεού. Αυτή. Έχει τελευταία, έχει μία... Η φύση έχει ας πούμε κάτι ρηπές. Ρηπές ανέμου. Ναι. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Σαφέστατα. Δηλαδή βλέπεις ας πούμε δέντρα, αυτά τα πρώτα δεν κουνιούνται και είναι κουνιούνται και μετά γυρίζουν ανάποδα. Ναι. Είναι κάτι απίθανο. Απίθανο. Mm. Όλα αυτά να τα παρατηρείς, αισθάνεσαι έτσι και την παντοδυναμία του Θεού και την μικρότητα του ανθρώπου και νομίζω ότι σε μαθαίνει κάθε μέρα και κάθε λεπτό. Όσο μπορεί ένας άνθρωπος να μεγαλώσει τον πόη του, που λέει στο Ευαγγέλιο πολύ γρήγορα, και έτσι να φυτώ. Δεν μπορείς να επιταχύνεις την ανάπτυξη υπό φυσιολογικούς όρους και με υγιείς όρους, βέβαια. Έτσι. Η ερώτηση, υπάρχει μία ρίση στη γραφή που λέει αυξάνεστε και πληθύνετε και κυριεύσετε τη γη. Υπάρχει ο αντίλογος στη σύγχρονη κοινωνία ότι μα η γη έχει περιορισμένους πόρους. Αν γίνει αυτό, αν ακολουθήσουμε αυτή την εντολή, η γη θα εξαντληθεί, θα γίνει αβίωτη. Εμέσως μας απαντήσατε σε έναν βαθμό, αλλά θα ήθελα λίγο να πάμε πιο βαθιά σε αυτό το θέμα. Αυτό το κατακυριεύσατε, νομίζω ότι έχει παρεξηγηθεί πολύ. Πρώτα απ' όλα έχει παρεξηγηθεί, θυμάμαι ένα καθηγητή μας που μας έκανε ποιμαντική γάμου και οικογένειας. Και μας είχε πει κάτι που δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Τελικώς, πολυτεκνία ή καλλιτεκνία. Τι ακριβώς θέλει ο Θεός από μας. Μήπως θέλει το καλύτερο. Ας πούμε, λέτε, το κατακυρίασατε. Αυτό είναι πάλι ένα ζυζάνιο που μας έχει φυτευτεί. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όλα τα μοναστήρια, τα περισσότερα, το 1890 κάτι, με ένα νόμο του τότε κράτους που οργανωνότανε, η περιουσία τους πήγε στα... που όταν δεν υπήρχαν μοναχοί ή μοναχές, πήγαινε η περιουσία στο κράτος, τη μοιραζόντουσαν οι κοινότητες κτλ. Έρχεται τώρα ο 20ος αιώνας και αλλά προσθέτει έναν άλλο νόμο που λέει με τέσσερις μάρτυρες παίρνετε όλη την περιουσία πίσω. Κάποτε η περιουσία των μοναστηριών ήταν ατέλειωτη, διότι ήταν προστατευόμενη από τους Τούρκους, επειδή είχαν προνόμια για την πραγματικά καλή του συμπεριφορά ως προς το νόμο του Κέσαρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το εξής φαινόμενο, να πάρουμε πίσω την περιουσία. Και έρχεται αυτό το ίδιο θέμα στο δικό μας μοναστήρι και εγώ λέω, με συγχωρείτε, εγώ δεν θέλω μια περιουσία 50.000 στρεμάτων. Γιατί, αφού είναι δική σας, μα δεν μπορούμε να την εξυπηρετήσουμε. Τότε τι να την κάνουμε. Τι να την κάνουμε. Και τι μπορεί, 800 στρέμματα μπορούμε. Αυτό. Αυτό το πράγμα, έτσι είναι λοιπόν το κατακυριεύσατε. Κατακυριεύσατε με τι από πίσω. Τι είδους κυριαρχία. Τι εγκατάλειψη, σκλαβιά, σκλάβων κάποιων που θα δεν ξέρω πώς μαστίγει. Τι κατακυριεύσατε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ διεστραμμένο αυτό το κατακυριεύσατε πραγματικά και νομίζω ότι πρέπει να μην το δούμε σκέτο, να το δούμε με όλο το υπόλοιπο
τις υπόλοιπες εντολές που είχαμε, ας πούμε, και κυρίως τη διαχείριση. Εντός τη διαχείριση είναι το θέμα. Η συμπιότητα της διαχείρισης. Και ρώτησα, ζούμε σε μια εποχή όλο και περισσότερο από υλοποιημένη, ψηφιακή, ηλεκτρονική. Όλα αυτά τίθενται λίγο στο άντικρι σε αυτά που έχετε πει μέχρι τώρα. Πώς απαντάτε εσείς σε όλη αυτή την νέα πραγματικότητα? Κοιτάξτε, εγώ πάλι πιστεύω ότι στη διαχείριση αυτής όλης της επανάστασης. Είναι αλήθεια ότι το ζούμε κι εμείς αυτό το πράγμα, ότι σιγά σιγά φεύγει το ανθρώπινο και μπαίνει το υλικό, μπαίνει το ψηφιακό στη θέση του ανθρώπινου. Την ψυχή μας δεν νομίζω ότι θα μας την πάρουν με το ζόρι. Να την πουλήσουμε μπορεί, αλλά να μας την πάρει κάποιος με το ζόρι δεν το πιστεύω. Όπως δεν πιστεύω και ότι όλο αυτό μπορεί να κάνει θαύματα ή μπορεί να εμπνεύσει ή δεν ξέρω τι. Δηλαδή, νομίζω ότι κάτι του Θεού, αυτό το πολύ θεϊκό που έχουμε μέσα μας, δεν μπορεί να μας το κλέψει αυτή η ψηφιακή επανάσταση και χρήση. Να το καταπλακώσει ίσως. Να το πλακώσει, εντάξει, εξαρτάται νομίζω από την αγωγή που έχουν αυτοί που μπαίνουν μέσα. Τώρα πιστεύω, επειδή είναι η πρώτη επαφή, πάντα στην πρώτη επαφή με κάτι πέφτει με τα μούτρα. Και πιστεύω ότι όσοι έχουν πέσει με τα μούτρα είναι ακριβώς γιατί ήταν ίσως διψασμένοι από κάτι άλλο και το βρήκανε σαν ένα υποκατάστατο. Πιστεύω ότι αυτό θα περάσει, όπως περνάνε πολλά. Δηλαδή, είχαμε παλιά πιο πολλούς αλκοολικούς από ό,τι έχουμε σήμερα. Είχαμε πιο πολλούς, πολλά τέτοια που έρχονται σαν πληροφορίες που νομίζει κανείς ότι είναι αυτό που έψαχνε όλα τα χρόνια της ζωής του. Με μέτρο, όλα τα πράγματα νομίζω έχουν μέτρο. Με ένα μέτρο και βέβαια με μία αίσθηση. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος αρχικά ότι είναι εικόνα Θεού. Και αυτό το πράγμα δεν το έχει καταλάβει, δεν το διδάσκεται. Είναι φοβερό. Δηλαδή ο άνθρωπος θέλει να του λες μπράβο, να τον ενισχύει, να έχει επιτεύγματα. Δεν του φτάνει. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε την αίσθηση ότι και μόνο που είναι εικόνα του Θεού έχει μια αξία, μια αυταξία μεγάλη, η οποία δεν χρειάζεται όλη αυτή την επιβράβευση, όλο αυτό το πράγμα που αναζητάει και επιζητεί. Και επομένως το ίδιο και με όλα αυτά, τις επιτυχίες, τις χωρίς ας πούμε γεύση και χωρίς χρώμα στην ουσία. Πιστεύω ότι, ότι θα οδηγηθεί. Θα περάσει από μια αρρώστια όλη αυτή η ιστορία. Ένα κορεσμό, ίσως. Ναι. Και μετά την αρρώστια, πιστεύω ότι όπως και το κίνημα των χίπηδων, των διαφόρων, βγήκε σε τέτοιες πολύ τεταμένες εποχές. Νομίζω ότι έχει αρχίσει ήδη. Εμείς τώρα είχαμε έναν επισκέπτη, ο οποίος μας είπε ότι δεν πηγαίνει ενσυνείδητα ποτέ με αεροπλάνο. Και μας είπε τόσο ωραίες ιστορίες από το γεγονός ότι ταξιδεύει όλο τον κόσμο με τρένο ή με λεωφορείο ή με τα πόδια. Όχι από φοβία, έτσι. Όχι. Από επιλογή. Επιλογή ότι είναι πάρα πολύ η μόλι τη ατμόσφαιρα. Ναι, είναι σαφές, εννοούμε σε αυτό. Από αυτό. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω αυτή την οικονομία. Και μας έλεγε τόσες απίθανες εμπειρίες που είχε επειδή δεν μπήκε σε ένα αεροπλάνο. Δηλαδή που. Αν το ρωτήσετε θα σας πει πολύ ωραία πράγματα και μάλιστα μία από τις ιστορίες του την έχει γράψει και τον παρακάλεσα να μας τη στείλει. Οπότε θέλω να πω ότι νομίζω ότι όταν το χορτάσει κανείς και δει την έλλειψη της ουσίας, της ανθρωπιάς, της αγάπης, των αισθημάτων, του άλλου, νομίζω τότε θα έχει όλη αυτή την ψηφιακή επιτυχία, θα την έχει μάλλον σαν βοηθό και όχι σαν σαν εργαλείο. Σαν εργαλείο και όχι, δεν θα είναι δούλος πια. Δεν θα είναι δούλος. Αλλά νομίζω περνάει. Εμείς πάντως στο δικό μας μοναστήρι, θέλω να το πω αυτό που μάλλον κανείς δεν το έχει ρωτήσει στα μοναστήρια ίσως. Όταν αυτή τη στιγμή οι μοναχές που έρχονται, αν είναι κάτω από 30, σας πληροφορώ ότι πάρα πολλές από αυτές δεν ξέρουν να γράφουν με μολύβι όταν φτάνουν στο μοναστήρι. Δεν ξέρουν τι είναι το βιβλίο. Λοιπόν, όταν ανακαλύψουν το μολύβι και ευχαριστηθούν με το βιβλίο, δεν το αλλάζουν με τίποτα και μου κάνει εντύπωση. Αυτές που είναι 50, που δεν έχουν χορτάσει ψηφιακή, είναι δηλαδή, αν
είναι με το ένα μάτι στα ψηφιακά. Προς εκεί. Οι άλλοι που είναι 25, που το φάγανε καλά-καλά από τα 5, έρχονται και λένε, για ρώτησα, το λάπτοπ μου, το κινητό, το τάμπλετ, δεν θέλω να τα ξαναδώ. Θέλω να δω φτιάρι, να δω χώμα, να δω φύση, να δω βιβλία, να μάθω τους ψαλμούς από τα βιβλία, να μάθω να διαβάζω, που δεν ξέρω να διαβάζω. Να, δεν θέλω αυτό το πράγμα. Ενώ βλέπεις τους άλλους, και αυτό το παίρνω σαν στατιστική, ότι ας πούμε, κοίταξε πώς είναι. Κάποιος που το χόρτασε, δεν το θέλει. Τα πράγματα δοκιμάζονται στον χρόνο. Στον χρόνο. Έτσι. Και κάποιες παραδοξότητες αντιστρέφονται. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα διευκολύνουν, αλλά και κάποια πράγματα είναι τόσο αψυχολόγητα που ζητιούνται. Ας πούμε, το ότι κάθε φορά που ανοίγεις το τηλέφωνό σου ή ξέρω που ανοίγεις να πάρεις μια πληροφορία, πρέπει να κάνεις ξανά δήλωση του τηλεφώνου σου, ξανά εκείνο και ξανά, είναι φοβερό, γιατί ο κόσμος φοβάται. Τι φοβάστε. Α, λέει, πρέπει να έχεις κλειδωμένα τα αρχεία σου και μετά να τα ξανά έχεις και κλειδωμένα. Και σου λέει, σου βάζω, λέει, και ένα αρχείο στο iCloud, ας πούμε, για να το έχεις και εκείνο που σου κλέψουν το τα... Το άλλο. Και άμα τα κλέψουν καλύτερα, θα μάθουν και τις χαζομάρες που λέω, ας πούμε, ή που πιστεύω. Θέλω να πω, και επίσης οι άνθρωποι με όλα αυτά στενεύει κάτι και πολλοί έχουν φτάσει στον μπαμ, ας πούμε. Ασφιχτιούν. Όλοι να έχουμε ζήλο και να τον έχουμε άσβεστο. Αλλά είναι όμως και αυτό. Και ότι τα χόρτασαν, ας πούμε. Και είδανε... Έχουμε μία μοναχή η οποία είχε μέχρι που ήρθε στο μέχρι 25 χρονών, δεν είχε κανέναν φίλο ή φίλη που τον είχε δει, τον είχε πιάσει. Α, πραγματικά ήταν μόνο ψηφιακή. Ήταν μόνο ιντερνετικό. Αν είναι. Πιστεύω ότι είναι φοβερό. Και μετά βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να πιάσει τον άλλο. Δεν μπορεί να τον πιάσει. Δεν ξέρει τι είναι, πώς είναι. Και μου έλεγε ότι παρακάλεσε τους γονείς της να της δώσουν ένα αυτοκίνητο, γιατί μία κοπέλα που δέχτηκε να ειδωθούν ήταν 9 ώρες με το. Οδήγηση μακριά, ναι. Να πάει. Να δει έναν άνθρωπο δηλαδή. Και είναι πολύ ελλειπής. Δηλαδή θέλουν να χτίσουν μέσα τους ξανά τι είναι, τι είναι ο άλλος, τι είναι ο Θεός. Εξ αρχής, τα βασικά. Τα βασικά. Και δυστυχώς μπορεί να γίνει το ίδιο και με την τροφή. Δηλαδή έρχεται ο άλλος, μπορεί να ξεχάσει ο άνθρωπος τι είναι το κρέας. Σε λίγο θα ξεχάσει τι είναι το κρέας. Έτσι, τώρα που παράγονται τα κρέατα, ήδη στην Αμερική, παράγονται τελείως τεχνολογικά και δεν έχουν τίποτα να θυμίσουν κρέας, ας πούμε, το ξεχάσουν σε λίγο. Αλλά νομίζω ότι κανείς, αν τα δει όλα αυτά, μπορεί και να θλίβεται. Μερικοί ήρθαν και εδώ ακόμα, μου είπανε αυτά που γίνονται, τι νομίζετε, είμαστε, τι θα κάνουμε, πώς θα τι κάνουμε. Μαλόμεθα. Λέω, τίποτα, τι να κάνουμε, λέω, τίποτα. Θα είμαστε ευχαριστημένοι με ό,τι έχουμε. Και να, έτσι. Να χαιρόμαστε την κάθε μέρα. Οι άνθρωποι δεν χαίρονται. Ναι. Και αυτό είμαστε μία εδώ με τα σπόρια μας, με το σιτό μας, με τις μικρές μας ομάδες, τις μεγάλες, τις γιορτές μας. Είμαστε προνομιούχοι. Βέβαια. Και όσο πιο πολύ αυτό το μοιράσουμε, τόσο πιο θα έχουμε ευτυχισμένους και χαμογελαστούς. Ρώτησε σε μια από τις συναντήσεις πρόσφατη σιτό μας, είχατε πει σχετικά με την κατάσταση στη Θεσσαλία μετά τις πλημμύρες. Ότι οι άνθρωποι συχνά έχουν χάσει την ελπίδα γιατί δεν είχαν συνηθίσει να ανταμώνουν, ακόμα και σε επίπεδο χωριού. Ναι. Έτσι. Ναι. Εντάξει, και πάλι δούλεψε να ρωτήσει τους ανθρώπους πώς σώθηκαν, θα σου πούνε από το διπλανό μας, από το γείτονα. Οι γείτονες σώσαν ένα στον άλλο. Ωραία. Πίσω στα βασικά. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνάντηση, αυτό που εσαρκώνεται τόσο ωραία και τόσο σε διάρκεια στο μοναστήρι σας και που το ζούμε εμείς και στο δίκαιο σιτό παραδοσιακών σπόρων. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνάντηση, να σας ευχηθούμε ξανά Χριστός Ανέστη και να μεταδώσουμε πάλι αυτό το μήνυμα και η τελευταία κουβέντα σε εσάς. Νομίζω ότι αυτά όλα που λέγαμε ενσαρκώνονται σε αυτή τη θέση ανάμεσά σας που έχει το μοναστήρι. Νομίζω ότι αν θα ήθελε κανείς να μετρήσει
κάπως υπέρκοσμα κάτι, θα μπορούσα να το μετρήσει με αυτή τη σχέση. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι εδώ σε αυτό το σιτό και σε άλλες τέτοιες ευκαιρίες που μπορεί άμα μας ρωτήσει κανείς χωριστά να μην ταιριάζει κανένας με κανέναν. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε τόσο όμορφα, είμαστε ένα τέτοιο ωραίο μπουκέτο που δεν είναι μόνο ότι έχουμε ο καθένας τη μυρουδιά του, είναι ο καθένας έχει ενώσει τη μυρουδιά του με τους άλλους και εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ άνετα. Αυτό βέβαια μπορεί να το ακούσουν κάποιοι με πάρα και πολύ ντροπή που το λέω, αλλά αισθανόμαστε πάρα πολύ άνετα, πάρα πολύ αδελφικά, πάρα πολύ χωμάτινα αλλά και υπερβατά μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που τους φέρνει κοντά ίσως ο σπόρος, αλλά νομίζω ότι τους φέρνει κοντά ο Θεός. Ναι, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ τουλάχιστον για αυτή την ευωδία, θα έλεγα, τη συνάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Έχουμε πολύ εκτίμηση σε όλους αυτούς τους κύκλους. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.